Κοντά μας έχουμε τον προπονητή της Ελλάδας, τον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Κότς, συγχαρητήρια για την εμφάνισή σας και την νίκη. Ένα παιχνίδι το οποίο έλεξε 7-0. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε και εσείς από την πλευρά σας πώς το είδατε και πού πιστεύετε ότι κρίθηκε και πήρε και τόσο έκταση το σκορ. Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Βασικά ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε οπωσδήποτε να το κερδίσουμε, όπως και όλα τα παιχνίδια. Να κάνουμε και ευχάριστες γιορτές. Νομίζω ήταν ο ρυθμός που δώσαμε εμείς στο παιχνίδι. Παίξαμε πολύ πρέσι και γρήγορα την μπάλα. Δεν είναι το αν ο αντίπαλος είναι δυνατός, αδύναμος. Εγώ την είδα μια χαρά την ομάδα. Απλώς ήταν μόλις φάγανε το πρώτο γκολ η Μήλος, λίγο πήγαν ανοιχτή και δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για μας, άνοιξε το σκορ. Νομίζω ότι ήταν από τα καλά παιχνίδια. Ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Είχε ταχύτητα, είχε ρυθμό, είχε γκολ, είχε φάσεις. Τέλος, καλό, όλα καλά. Λοιπόν, με την νίκη αυτή η ομάδα σας ξέφυγε ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία εν ώψη και του Παναξιακού, ο οποίος είχε ουσιαστικά και σε εισαγωγικά ρεπό, μια και ήταν αγωνιστή με τον Πύργο. Στους 8 βαθμούς πλέον η διαφορά. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε από εδώ και πέρα τι μπορούμε να δούμε και τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Όπως είμαστε, έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν αλλάζει κάτι για μας. Εμάς μας ενδιαφέρει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Όσο γίνεται, πρώτο Θεός, να τελειώσουμε γρήγορα. Χωρίς να έχουμε κάποια προβλήματα. Όλες οι ομάδες είναι υπολογίσιμες. Με όλες τις ομάδες σοβαρότητα θέλει να υπάρχει. Γενικά πρέπει να υπάρχει. Ειδικά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα. Νομίζω ότι το έχουμε αυτό και θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε όπως ξεκινήσαμε. Θα υπάρξει κάποια διακοπή από εσάς λόγω και των εορτών? Ναι, θα ξεκουραστούν. Γιατί το δικαιούνται κιόλας. Είναι και οι γιορτές. Θα κάτσουν τουλάχιστον μια εβδομάδα. Θα πάρουν βέβαια πρόγραμμα προπόνησης. Και μετά θα επιστρέψουμε για να ετοιμαστούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φιλάθλους και σε όλες τις ομάδες των Κυκλάδων. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και καλούς αγώνες να έχουμε για το Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ και καλά Χριστούγεννα και καλή λέγη.